και εμείς θα ταξιδέψουμε στην Κολωνία και στη Γερμανία για την τελευταία σύνδεση του πρώτου μέρους. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Δημητρίου, τον κύριο Κώστα Δημητρίου, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας. Κύριε Δημητρίου, καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα σας από Γερμανία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να αναφερθούμε λίγο, αν θέλετε κι εσείς βέβαια, στο αιματηρό χθες περιστατικό. Έχασαν τη ζωή τους δύο Έλληνες. Ναι, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και στον τύπο το διαβάζουμε, επίσημες ανακοινώσεις δεν υπάρχουν για τα ονόματα των θυμάτων. Δυστυχώς έχουμε την τραγική απώλεια του πατέρα, 45 χρονών, και της κορούλας του μόλις 2 μηνών, τον τραυματισμό της συζύγου που είναι στο νοσοκομείο και του επίσης γιου 1,5 χρονών, επίσης τραυματίας στο νοσοκομείο. Συνολικά 5 νεκροί, 18 τραυματίες. Από το τραγικό αυτό γεγονός, ο δράστης, επίσης Γερμανός κάτοικος της περιοχής, 51 χρονών, πήρε το αυτοκίνητό του χτες, ήταν μεθυσμένος και στον πεζόδρομο με μεγάλη ταχύτητα και κάνοντας ζιγ-ζακ, προσπαθώντας να επιφέρει όσο γίνεται μεγαλύτερες απώλειες, ζημιά και πόνο στους κατοίκους. Υπάρχει μία παγωμάρα, κύριε Δημητρίου, και στάξεις και των Ελλήνων. Ακριβώς, και το μάθαμε σήμερα το γεγονός ότι δυστυχώς συμπατριώτης και η κορούλα του είναι θύματα. Τι να πει κανένας, το γεγονός είναι τραγικό, είναι σοκαρισμένος ο κόσμος και όλοι μας, και ειδικά στην πόλη υπάρχει σήμερα έτσι μια σιγή, ένα σοκάρισμα, όλοι και ο δήμαρχος και οι κάτοικοι που πηγαίνουν λουλούδια στον τόπο του τραγικού γεγονότος, στη μικρή πόλη της Τρίαρ που βέβαια είναι ονομαστή, αλλά παρόλα αυτά μικρή στα σύνορα με το Λουξεμβούργο. Βέβαια. Δυστυχώς. Είχαμε αυτό το αιματηρό τραγικό περιστατικό με θύματα και δύο Έλληνες, βέβαια, μεταξύ των οποίων και δύο Έλληνες. Οι οποίοι άνθρωποι στον πεζόδρομο τις γιορτινές μέρες βγήκαν με τα παιδιά τους να ψωνίσουν. Κύριε Δημητρίου, να περάσουμε λίγο στη διαχείριση της πανδημίας. Είχαμε τα θετικά νέα σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία. Εκεί στη Γερμανία, πότε περιμένετε το εμβόλιο και τους πρώτους εμβολιασμούς? Τι ακούτε, τι λέει ο τύπος? Καταρχήν γίνονται προετοιμασίες, θα υπάρχουν ειδικά κέντρα εμβολιασμού σε όλη τη Γερμανία όπου θα εμβολιάζονται οι πολίτες. Αυτά ετοιμάζονται ή έχουν ετοιμαστεί σε ορισμένες πόλεις. Οι προετοιμασίες γίνονται πυρετοδός παντού. Περιμένουν βέβαια την έγκριση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Από ό,τι φαίνεται αυτό θα γίνει μάλλον προς τα τέλη Δεκεμβρίου, αν όλα πάνε καλά. Προέχει βέβαια πάνω απ' όλα και η ασφάλεια του εμβολίου. Δηλαδή αυτό το οποίο ακούγεται, κύριε Δημητρίου, τότε πριν το 2021, πριν την έλευση του νέου έτους, μάλλον δεν θα γίνουν εμβολιασμοί. Είναι στο όριο. Δεν θα έλεγα ότι δεν θα γίνουν, είναι και οι γιορτές, αλλά είμαστε στο όριο. Αυτή τη στιγμή οι προετοιμασίες γίνονται παντού, είναι έτοιμοι στις περισσότερες περιοχές. Αυτό που περιμένουν είναι την έγκριση, γιατί όπως καταλαβαίνετε χωρίς την έγκριση δεν μπορούν να ξεκινήσουν τα εμβόλια. Η Βρετανία βέβαια έκανε το πρώτο βήμα και από εκεί και σήμερα υπάρχει πίεση και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για να εγκρίνει το συντομότερο. Αλλά επειδή υπάρχει και η δυσπιστία σε ένα σημαντικό μέρος της γερμανικής κοινής γνώμης, πρέπει να γίνουν όλα με ασφάλεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε αν υπάρξει το παραμικρό θα υπάρχει και τεράστιο πρόβλημα. Ο εμβολιασμός εδώ θα γίνει δωρεάν, θα γίνει εθελοντικά και πρέπει να πω ότι γενικότερα υπάρχει και ένα κύμα σημαντικό δυσπιστίας εναντίον των μέτρων της μάσκας και των εμβολίων. Περιοριστικά μέτρα, κύριε Δημητρίου, υπάρχουν, είναι, εφαρμόζονται, έτσι δεν είναι? Θα μου επιτραπεί η λέξη light στην Γερμανία. Ναι. Και αυτό όχι γιατί η κυρία Μέρκελ πιέζει προς όλες τις κατευθύνσεις όλο αυτό το διάστημα και προτρέπει. Η Γερμανία έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι 16 ομόσπονδα κρατήδια και στη Γερμανία εσωτερικά έχουν το πρώτο λόγο οι πρωθυπουργοί των κρατηδίων και οι τοπικές κυβερνήσεις. Πολλοί πρωθυπουργοί είναι διστακτικοί,
δεν θέλουν να κλείσουν τα πάντα. Υπάρχουν μερικοί που ζητάνε πιο αυστηρά μέτρα, όπως η μαζική κυρία Μέρκελ. Και αυτή τη στιγμή γίνονται πιέσεις, συζητήσεις, αλλά τα μέτρα Μάλιστα. δεν είναι αντίστοιχα της χώρας μας. Να πω σήμερα ότι είχαμε σχεδόν νέο ρεκόρ θανάτων, δυστυχώς, κοντά στους 500, που είναι νέο ρεκόρ. Αυτό δείχνει ότι τα μέτρα που υπάρχουν, έστω και αυτά, δεν αποφέρουν. Κύριε Δημητρίου, τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε, μας πιέζει και ο χρόνος. Ναι. Το κλίμα στις τάξεις ναι. των Ελλήνων πώς είναι? Κοιτάξτε, υπάρχει όπως και σε όλο τον κόσμο ένας φόβος υπάρχει. Ο καθένας προσπαθεί να περιορίσει τις μετακινήσεις του. Δυστυχώς αυτό έχει σχέση και σε σχέση και με την επικοινωνία με την πατρίδα μας, ότι οι μετακινήσεις προς την Ελλάδα έχουν περιοριστεί, γιατί υπάρχουν και οι δυσκολίες οι σχετικές στις αεροπορικές συνδέσεις και σε όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Μάλιστα, το κλίμα πάνω κάτω λοιπόν το ίδιο και με τους Έλληνες σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Κύριε Δημητρίου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα, καλό απόγευμα από Ηράκλειο, από Κρήτη.